Καλησπέρα σας, κύριε Τσουκαλά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Για πείτε μας τώρα εδώ πέρα, και Ανδρέα, βοήθησε μας λίγο έτσι με έχουμε το τι γνωρίζουμε. Έχουμε την ανακοίνωση. Ναι. Οι δανειολήπτες έχουν δει 4 αυξήσεις επιτοκίων στα στοιχεία τους δάνεια μέσα στο 2022. Και στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κρατάμε αυτή τη στιγμή είναι ότι θα απορροφηθεί για 30.000, mm-hmm. είναι μικρό το νούμερο, ευάλωτους δανειολήπτες. Να πούμε κιόλας ότι πρόκειται για δανειολήπτες με εισόδημα 7.500 ευρώ οικογενειακό ετήσιο εισόδημα, 3.500 ευρώ για κάθε μέλος. Φτάνει τα βάνητα 21.000 ευρώ. Αν είναι πενταμελής η οικογένεια, ναι. Και αυτό το οποίο θα απορροφηθεί είναι το 50% της αύξησης. Ωστόσο, γίνονται πολλά ερωτήματα σε σχέση με το πώς θα δοθούν αυτά τα χρήματα και πόσο θα βοηθήσουν στη ρευστότητα και τις δυνατότητες mm-hmm. που έχουν οι δανειολήπτες, αλλά και το τι θα συμβεί σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορέσει να πληρώνει τη δόση. Κώστα, τι γίνεται λοιπόν τώρα? Η ρύθμιση αυτή θα αφορά αναδρομική εφαρμογή από 30 Ιουνίου του 2022, όταν αρχίζουν να αυξάνονται τα επιτόκια, mm-hmm. θα κρατήσει για έναν χρόνο, θα γίνει μέσω κοινού ταμείου που θα συστήσουν οι συστημικές τράπεζες, αφορά μεν δάνεια 2 δις συνολικά, αλλά η επιδότηση, δηλαδή, είναι πάρα πολύ μικρή και αφορά πάρα πολύ λίγους. 50% της αύξησης του επιτοκίου. Είναι 50%? Το 50% ναι. της επιβάρυνσης που προκύπτει από την αύξηση επιτοκίου. Σε ένα δάνειο 100.000 ευρώ mm-hmm. έχουμε μία μέση αύξηση περίπου στα 90 ευρώ στη μηνιαία δόση, αν αυτό είναι 20 ετής διάρκεια. Να ρωτήσω αυτά κάτι. Τα 45 ευρώ ναι. θα καλυφθούν από εκεί. Αντιλαμβάνομαι. Και βέβαια, προϋπόθεση ναι, να είναι ενήμερος ο δανειολήπτης και πρώτη και κατοικία. Να κανονικά. Και πρώτη κατοικία. Αφορά τα στεγαστικά πρώτης κατοικίας. Ακριβώς. Ναι. Σε περίπτωση που χαθεί η δυνατότητα πληρωμής της δόσης, τι γίνεται? Αν απολέσει την ενημερότητα και δεν είναι ενήμερος, εκεί θα πρέπει και να επιστρέψει τα ποσά που έλαβε ως ποσά που καταβλήθησαν να χρεωστεί τους. Α, να τα δώσει πίσω. Να δώσει πίσω το επίδομα όσων δόσεων αφορά έχει πάρει. Τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα έως και 90 μέρες, ναι. δηλαδή δεν θεωρούνται καταγγελμένα. Mm-hmm. Άρα και κάποιος ο οποίος έχει καθυστερήσει 2 μήνες προλαβαίνει να πάει αναδρομικά να πληρώσει τις δόσεις για να μπει στη ρύθμιση. Αλλά διότι αφορά 30.000 δανειολήπτες σε ένα πολύ μεγάλο πλήθος. Και έχω την εκτίμηση ότι επειδή είναι αυξημένα τα κριτήρια, 7.000 ευρώ ο άγαμος, 1.500 οικογένεια με 2 άτομα, 14.000 3 άτομα, 17.500 4, 21.000 με 5 άτομα, αλλά έχει και κριτήρια καταθέσεων και κριτήρια αντικειμενικής αξίας από 120 έως 180.000 ευρώ. Ναι, και τελικά επειδή αναφέρατε μόνο σε συνεπείς, φοβάμαι ότι είναι και λιγότεροι. Πόσο θα αφορά τελικά, πόσο θα μπαίνουν? Κώστα, βοήθησέ με λίγο να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις που έχουν ναι. έρθει εδώ και θα αφορούν πάρα πολύ και τον κόσμο που μας βλέπει. Μιλάμε για τις 4 συστημικές τράπεζες. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει πάρει από αυτές τις τράπεζες δάνειο, μπαίνει μέσα σε αυτή εδώ το μηχανισμό? Η ανακοίνωση αυτή τη στιγμή είναι των 4 συστημικών τραπεζών. Άρα αφορά αυτές. Δεν είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Εμφανίζεται ως πρωτοβουλία των τραπεζών. Άρα αφορά αυτές τις 4 οι οποίες το ανακοινώνουν. Μάλιστα. Αν κάποιος πάρει από εδώ και πέρα δάνειο με κειμενόμενο επιτό. Α, δεν μπορεί δεν να έχει αυτή αυτό. Την στήριξη. Λέει ρητά μέσα ότι δεν θα αφορά νέες χορηγίες δανείων. Επίσης, είπαμε ότι επίσης αυτά τα χρήματα που θα κάνει αίτηση για να τα πάρει, αυτή την επιδότηση στο... Θα μπαίνει σε πλατφόρμα, ναι. θα κάνει ηλεκτρονική αίτηση, η οποία θα βλέπουν αν μισό είναι επιλέξιμος λόγω των κριτηρίων, θα εγκρίνεται, ναι. θα συνεχίζει να πληρώνει τις δόσεις. Θα παίρνει τα χρήματα αυτά για να τα δώσει στη δόση ή θα πρέπει να τα δίνει εκείνος? Από ό,τι φαίνεται. Άρα στην πραγματικότητα, σε σχέση με τη ρευστότητα των δανειοληπτών αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν θα το δουν αύριο το πρωί αυτό. Θα πρέπει να πληρώσουν αυτό το κατοστάρικο που είπατε πριν και στη συνέχεια να περιμένουν επιστροφή τα 45 ευρώ, σωστά? Ή θα γίνεται αυτό. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι αυτό μπορούν να το λύσουν οι τράπεζες, διότι στην ουσία είναι λεφτά που πηγαίνουν σε εκείνες. Ναι. Άρα μπορούν απλά να λαμβάνουν λιγότερα χρήματα. Αν είναι 40 ευρώ η επιδότηση, να μην το λαμβάνουν. Εκτιμώ ότι εκεί πέρα μπορεί να βρεθεί λύση. Ωστά, το αλλά θέμα είναι ότι γίνεται. Ελάφρυνση, αν κρίνουμε τη συνολική όλο αυτό λόγω σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη για τον κόσμο και ευρύτερη ακρίβεια που προσπαθεί ο κόσμος να τα βγάλει πέρα. Τώρα ακούμε και διαβάζουμε και παρακολουθούμε πάρα πολύ κόσμο που μέχρι στιγμής είναι συνεπής ότι σιγά σιγά με όλες αυτές τις αυξήσεις, γιατί ήρθε και άλλη αύξηση εντωμεταξύ εχθές από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αναμένονται, λένε οι ειδικοί και άλλες, ότι κάποια στιγμή πάρα πολλοί κόσμος θα βρεθεί να μην μπορεί να στηρίξει τις δόσεις και τα δάνεια. Σύμφωνα με τις μελέτες,
τα εισοδήματα τα χαμηλά, αυτά δηλαδή που αφορά η ρύθμιση, έχουν απολέσει λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας πάνω από 30% του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Ναι. Άρα είναι πάρα πολύ μεγάλη η επιβαρύνση, γιατί αναφερόμαστε κυρίως σε χαμηλά εισοδήματα. Μάλιστα. Κάποιος που χάνει από τα 1.000 ευρώ τα 300 λόγω της ακρίβειας, το να του δώσει 40 ευρώ, προφανώς δεν είναι αμεληταίο, αλλά προφανώς δεν λύνουμε το πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα δεν αφορά μόνο αυτούς τους συγκεκριμένους. Για να δούμε λοιπόν. Αφορά και τη μεσαία τάξη. Και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για νέα γενιά κόκκινων δανείων με ό,τι συνεπάγεται αυτόν. Για να δούμε λοιπόν, γιατί ο κύριος Ταϊκούρας που έλεγε χθες για τη δύο-ωρη συνάντηση και τα πινελίκια είπε ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Να δούμε τι θα ακολουθήσει, γιατί όπως φαίνεται τα πράγματα είναι δύσκολα. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.